Όχι στην ελληνική παράδοση, στην Ελλάδα του σήμερα, τι σημαίνει πολιτική. Η Ελλάδα του σήμερα, είπαμε, είναι ένα μεταπρατικό κρατήδιο που έχει αντιγράψει τους θεσμούς της Δύσης, δηλαδή θεσμούς οι οποίοι δεν ξεπήδησαν από τις ανάγκες αυτού του κοινωνικού σώματος, αυτών των ιστορικών εθισμών. Καλά, αυτό όμως ήταν μια συγκυρία ιστορική, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Διότι αν πάρει κανείς υπόψη το πώς απελευθερώθηκε η χώρα, δεν απελευθερώθηκε η χώρα, τώρα δεν ξέρω πώς δημιουργούμε, προκαλούμε ίσως και τον κόσμο, αλλά η ναυμαχία του Ναυαρίνου επέδρασε πολύ σημαντικά στο να απελευθερωθεί τότε η Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα. Νομίζω ότι... Και ήρθαν αυτοί λοιπόν που είχαν συμμετάσχει σε αυτή την ναυμαχία και σου λένε, εμείς σας απελευθερώσαμε, αυτοί είναι οι θεσμοί που θα ακολουθήσετε. Και βάλαν και τους θεσμούς. Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ότι στην ιστορία είναι κανόνας, δεν επιτρέπονται ερωτήσεις του τύπου τι θα γινότανε αν. Δεν είπαμε, δεν λέμε. Όχι, λέμε το λέω για να ξεκαθαρίσουμε και στη συνείδηση των ακροατών μας. Δεύτερο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η επιλογή του μιμητισμού δεν ήταν η αρχική επιλογή των Ελλήνων. Ποιον Ελλήνων? Των απελευθερωμένων του 21. Ναι. Ας πούμε, η λύση Καποδίστριας δεν είχε αυτή την οπτική, την καθαρά μιμητική και μεταπρατική. Ναι. Αλλά... Βγήκε από τη μέση. Βγήκε από τη μέση ο Καποδίστριας. Δεύτερο, αν θέλετε και πιο πριν να πάμε, ανοίγουμε μεγάλα θέματα, υπάρχει αυτή η επιστολή του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου προς τα ανακτοβούλια της Ευρώπης, στα οποία λέει ότι, κοιτάξτε, εμείς επαναστατήσαμε όχι για να ιδρύσουμε ένα εθνικό κράτος, αλλά για να πάρουν οι χριστιανοί τη διαχείριση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επομένως, να αποκαταστήσουμε αυτό που ήταν πάντα η αυτοκρατορία. Σήμερα σκεπτόμαστε την αυτοκρατορία με κατηγορίες έθνους κράτους. Η αυτοκρατορία ήταν ένα ordo rerum, μια τάξη πραγμάτων, έλεγαν οι Ρωμαίοι, μια pax romana. Και αυτό προσπάθησε, έμεινε έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης, και αυτό προσπάθησε να διατηρήσει και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γι' αυτό βγαίνουν σήμερα κάτι, με συγχωρείτε τώρα, μην αρχίσω και θυμώνω, άνθρωποι ανίδεοι δυστυχώς που κάνουν δημοσιογραφία και ειρωνεύονται ότι το Πατριαρχείο και οι Φαναριώτες ήταν φιλότουρκοι και δεν θέλαν την Επανάσταση και αφορήσαν τους επαναστάτες. Μα οι άνθρωποι είναι αγράμματοι. Αγνοούν ποια οράματα συγκρούστηκαν εκείνη την εποχή. Αγνοούν την έγνοια των Φαναριωτών και του Πατριαρχείου για τα εκατομμύρια των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Ανατολικής Ρωμυλίας, της Βορείου Υπήρου, της Δυτικής Μακεδονίας. Είχαν την έγνοια να διασωθεί αυτή η ελληνικότητα, η οποία τότε ήταν μια πρόταση αρθρωμένη ιστορικά μέσα σε μήτρες καταγωγής αιώνων. Πρόταση πια. Δηλαδή να μπορέσουμε, όπως λειτουργεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η λειτουργία της να περάσει σε ακριβώς ελληνικά χέρια. Όπως κάτι, μπορούσε... κάτι που έγινε και με το Βυζάντιο. Αυτό ακριβώς. Το Βυζάντιο δεν ξεκίνησε με χαρακτηριστικά. Μπορεί να είχε τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά... Μα εκεί η αυτοκρατορία δεν πει Βυζάντιο. Τη λέξη Βυζάντιο την έφτιαξαν οι Δυτικοί τον 17ο αιώνα. Αλλά τα αρχικά του στάδια δεν ήταν ελληνικά. Η κατάληξη του ήταν. Δεν ήταν ελληνικά. Νομίζω ότι ήδη είχε παγιωθεί, και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Αλλά υπήρχαν ορισμένα επίσημα στοιχεία. Όμως περνάει ο χρόνος και θέλω να βάλουμε δύο ζητήματα πιο επίκαιρα. Το ένα είναι αυτή η συζήτηση που γίνεται για αυτό το πονεμένο πια βιβλίο ιστορίας. Προσωπικά δεν είμαι ούτε κατά των συγγραφέων ούτε κατά του βιβλίου. Και λέω προσωπικά, γιατί και εγώ έχω προβληματιστεί. Και μου φαίνεται παράξενο ότι βγαίνουν φορείς με κύρος θεσμοί, όπως είναι η Ακαδημία, και οι επισημάνσεις που κάνουν είναι να αλλάξουν κάποια σημεία του βιβλίου. Οι συγγραφείς του έχουν αποδεχθεί ότι ορισμένες εκφράσεις του βιβλίου ήταν άστοχες. Και πράγματι φαίνεται να ήταν άστοχες. Αλλά το βιβλίο, λένε, και έχουν δίκιο σε αυτό, διαπνέεται από μια φιλοσοφία. Η φιλοσοφία του ποια είναι? Το βιβλίο τι επιδιώκει? Επιδιώκει τη γενιά αυτή, και εύστοχα την προσδιορίσε στη γενιά αυτή, να διαμορφώσει σε αυτή τη γενιά ανθρώπους οι οποίοι να ξεπεράσουν αυτή τη λογική του πλαισίου που έχουμε μεγαλώσει εμείς, που ήταν το πλαίσιο του κράτους έθνους. Πάμε για ευρύτερα υποκείμενα διεθνούς δικαίου από το κράτος έθνος. Εκεί μέσα λοιπόν η αυστηρή συνείδηση ιστορίας
ιστορία σου, μου σου κτλ. Δεσίματος με τον τόπο, ιστορικής μνήμης και όλα αυτά, είναι ανασταλτικά της λειτουργίας αυτών των μορφωμάτων. Ποια είναι η δική σας λοιπόν η άποψη? Εδώ φαίνεται να συγκρούονται, απλώς στο βιβλίο εκφράστηκαν, δύο ιδεολογικές τάσεις. Η τάση λίγο πολύ που παραδοσιακά υποστήριζε την αναγκαιότητα του κράτους έθνος και ό,τι αυτό το συγκροτεί, πολιτισμός, γλώσσα, εθνότητα κατά των δυνατών ομοιογενείς, και μια τάση που λέει ότι πρέπει το κράτος έθνος να το διαχύσουμε σε ευρύτερα σύνολα. Η γνώμη μου και η οπτική μου είναι ότι δεν συγκρούονται αυτές οι δύο τάσεις. Συγκρούονται η τάση η οποία θέλει, επιμένει να θέλει τον άνθρωπο, να θεωρεί τον άνθρωπο ως φορέα μιας κατακεφαλήν καλλιέργειας, δηλαδή ενός πολιτισμού, κατακεφαλήν καλλιέργειας, και ο άλλος να τον θεωρεί ως άτομο κατακεφαλήν κατανάλωσης. Είναι φανερό αυτό που λέτε, ότι συγκρούνται δύο ιδεολογίες. Η μια επιμένει, εγώ δεν θα έλεγα έθνος κράτος, τι θα πει έθνος κράτος, είναι ένα σχήμα το οποίο εν πωλής έχει αποτύχει. Αλλά λειτουργήσε. Βλέπετε μέσα... Λειτουργεί μετά τη Γαλλική Επανάσταση και λειτουργεί ως ένα βαθμό, τουλάχιστον στην Ευρώπη, λειτουργεί αποδοτικά. Σύμφωνοι. Αλλά μην ξεχνάμε το τι προβλήματα δημιουργεί μειονοτήτων και λοιπά. Και λοιπά. Ναι. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι ότι το όραμα της, να διασωθεί ποιότητα ζωής και κατακεφαλήν καλλιέργεια, είναι ένα όραμα το οποίο δουλεύει σήμερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες ερευνητών, πολιτικών, υπάρχουν εφημερίδες, η Monde Diplomatique, που επιμένουν σώστε ιδιαιτερότητα πολιτισμών, σώστε τοπικές ιδιαιτερότητες, σώστε ιστορική συνείδηση, ώστε να μην ομοιομορφοποιηθούμε ως καταναλωτές, και εκεί παίζεται το παιχνίδι. Εάν εγώ έχω δυσκολία με το βιβλίο που, με το οποίο αναφέρατε, είναι πρώτον δεν μπορώ να δεχθώ ένα βιβλίο το οποίο γράφεται κατ' εντολήν. Ένα βιβλίο εντολή το οποίο ποιου. Γράφει... Πώς? Εντολήν ποιου. Μα είπανε καθαρά από αυτό το κομιτάτο που ορίστηκε για να δια τη διόρθωση των βιβλίων ιστορία σε Τουρκία και σε Ελλάδα, με ονόματα και με χρηματοδότες συγκεκριμένους, αυτό το οποίο έλεγε ο αείμνηστος Παπανδρέου, ξένα κέντρα αποφάσεων. Και αυτό το καταπίνουμε, αλλά κυρίως αυτό το οποίο είναι απαράδεκτο, είναι ότι αυτό το δίλημα που θέσατε πολύ σωστά, κύριε Σαββίδη, γιατί, εφόσον μιλάνε για δημοκρατία, γιατί δεν το θέτουν υπό την ψήφο του λαού? Να δούμε πόσοι θέλουν ανθρώπους χωρίς ιστορική μνήμη. Ένας λαός γράφει την ιστορία του όχι για να αφηγηθεί το παρελθόν του. Τη γράφει για να οικοδομήσει ταυτότητα με την οποία θα παλέψει το μέλλον. Αυτό δεν μπορούν να το στερούν επιθετικές μειοψηφίες, εκβιαστικές του κοινωνικού συνόλου, με τρόπους, επιτρέψτε μου τη λέξη, φασιστικούς. Να το θέσουν δημοψήφισμα. Γιατί το θέτουν? Δημοψήφισμα, ποιο ερώτημα, ποιο είναι το ερώτημα του δημοψηφίσματος? Εάν θέλω το παιδί μου να έχει συνείδηση ελληνικού πολιτισμού, δηλαδή ποιότητας ζωής έτσι όπως παραδόθηκε με την πείρα των γενεών, εάν θέλω να έχει θρύλους, όπως το κρυφό σχολείο ή ο Κολοκοτρώνης, ή δεν θέλω και θέλω να είμαι ένας καταναλωτής στην αγορά της παγκοσμιοποίησης. Πιστεύετε ότι ο δαρβινισμός δεν λειτουργεί στο επίπεδο των ιδεολογιών και των πολιτισμών? Ο δαρβινισμός με την εξής έννοια, δηλαδή του ποιος θα επικρατήσει. Με αυτή την έννοια εννοώ τον δαρβινισμό, δηλαδή της εξελικτικής, της θεωρίας δηλαδή της επικράτησης του ισχυρότερου. Εάν λοιπόν μια κοινότητα ανθρώπων, κύριε καθηγητά, δεν μπορεί να κρατήσει τα στοιχεία της, την ιδιαιτερότητά της και τον πολιτισμό της, πιστεύετε ότι κάποιο δημοψήφισμα ή μια βούληση έτσι, μεταφυσική μπορεί να τους κρατήσει με αυτά τα χαρακτηριστικά? Όχι, συγγνώμη. Εάν η δυναμική είναι ότι αυτά τα στοιχεία μια κοινότητα, η οποία δεν τα βιώνει, κακά τα ψέματα, πιστεύετε εσείς ότι η ελληνική κοινωνία βιώνει τα στοιχεία της παράδοσης του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα? Συμφωνώ απολύτως στη διαπίστωσή σας. Με εκπλήσει όμως ότι υπάρχει ακόμα μια ευαισθησία αυτού του λαού. Και βλέπετε πώς εξεγείρεται κατά διαστήματα, ας πούμε, το πώς εξεγέρθηκε για το όνομα της Μακεδονίας. Αυτή η εξεγέρσή του σήμερα χλεβάζεται. Είναι αντικείμενο μόνο ηρωνιών. Και ότι ήταν το μεγάλο μας λάθος το ότι συνεγέρθηκε ο ελληνισμός κυρίως στη Διασπορά για να μην γίνει αυτή η παράχρηση του ονόματος Μακεδονία.
Εκείνο το οποίο είπα για το δημοψήφισμα είναι ότι εάν θέλουμε να λειτουργούμε με στοιχειώδεις προϋποθέσεις δημοκρατίας, δεν είναι δυνατόν να επιβάλλουν μειοψηφίες. Σήμερα υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα, όπως διαπιστώσαμε,